Γεννημένος στην πόλη Αλ-Χαλίλ της Δυτικής Όχθης στην Παλαιστίνη. Εκδιωγμένος το 67 από την πατρίδα του μαζί με 3 ακόμα εκατομμύρια κατατρεγμένους Παλαιστίνιους που δεν μπόρεσαν ποτέ να γυρίσουν πίσω. Ο Νάντερ Νάτσε, σήμερα γιατρός στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, μιλά στην κάμερα της Κρήτη TV για τη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα, για τον πόνο και την απώλεια χιλιάδων ανθρώπων στη γη της Παλαιστίνης. Μιλάμε για μια γενοκτονία στη Γάζα, για μια εθνοκάθαρση. Είναι μια προσπάθεια που κάνει το Ισραήλ καταστρέφοντας τα πάντα, τις βασικές υποδομές στη Γάζα, να πιέσει τους Παλαιστίνιους σε μαζικό εκτοπισμό έξω από τη Γάζα. Ο κύριος Νάτσε, έχοντας βαθιά και για πάντα ριζωμένη μέσα του την πατρίδα, μιλά για τη δύναμη της αλληλεγγύης και της στήριξης των Ελλήνων προς το λαό της Παλαιστίνης, προς το δίκαιο, ενώ ταυτόχρονα εκφράζει την πικρία του για τα 75 χρόνια των σκληρών βασανισμών των ανθρώπων εκείνων που έμεναν συνεχώς στο ράφι της ιστορίας. Δυστυχώς όλος ο κόσμος αντέδρασε τόσο σπασμωδικά, θα έλεγα, στηρίζοντας το κράτος το Ισραήλ μετά από τα γεγονότα της 7ης Οκτώβρη, αλλά οι Παλαιστίνοι εδώ και 75 χρόνια ζουν παρόμοια γεγονότα και πιο βάρβαρα από την 7η Οκτώβρη που γίνανε στα σύνορα της Γάζας με το Ισραήλ. Δεν είδαμε καμία αντίδραση. 75 χρόνια το Παλαιστινιακό το είχαν βάλει στο ράφι της ιστορίας. Ως Έλληνας πολίτης επίσης μπορώ να μιλήσω και ενεργός μέσα στην πόλη και σε μια δημόσια υπηρεσία που βρίσκομαι. Αυτό που παρατηρώ ότι 6-7 στους Έλληνες είναι με το Παλαιστινιακό δίκαιο. Είναι με το Παλαιστινιακό δίκαιο. Και όχι, δηλαδή, το ζήτημα είναι να είσαι με το δίκαιο. Ο Παλαιστίνιος γιατρός συγκίνησε στην προβολή «Γεννημένος στη Γάζα», ενός συγκλονιστικού ντοκιμαντέρ που κόβει την ανάσα. Γυρισμένο λίγο μετά τον πόλεμο στη Γάζα το 2014, αποτυπώνει μέσα από τις αφηγήσεις 10 παιδιών το πώς η βία και ο πόνος άλλαξαν τη ζωή τους, όπως εκατομμυρίων ακόμα παιδιών που δεν μπόρεσαν ποτέ να πούν την ιστορία τους. Έχουν σκοτωθεί πάνω από 15.000 άνθρωποι. Από αυτούς είναι περίπου, είναι ακριβώς βάσει το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης 6.150 παιδιά και πάνω από 4.000 γυναίκες. Έχουμε στόχο να δείξουμε ποιο είναι το δίκαιο, ότι το δίκαιο είναι με την Παλαιστίνη, να δείξουμε αλληλεγγύη λόγω της Παλαιστίνης και εάν μπορεί η φωνή μας να ακουστεί στον τοπικό λαό και παραέξω, είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό. Την καθηλωτική προβολή διοργάνωσε το Αθλητικό Σωματείο Λίβας στο Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αμέριστη αλληλεγγύη τους στον πολύπαθο λαό της Παλαιστίνης.